Πάμε στη Βουλή και τον Γιάννη Ανιφαντή, εκεί όπου είχε Γιάννη σήμερα σειρά επαφών, ο νέος πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, μεταξύ αυτών και η συνάντησή του με τον κύριο Πολάκη. Ναι, Νέση, ακριβώς. Από τη μία το μεσημέρι βρέθηκε στη Βουλή εδώ ο Στέφανος Κασελάκης και για περίπου 5 ώρες είχε ένα μπαράζ επαφών με στελέχη του κόμματος, όπως ήταν ο επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας, ο κύριος Σωκράτης Φάμελος, ο κύριος Πολάκης, όπως είπες και εσύ, ο κύριος Ευάγγελος Αποστολάκης, η κυρία Θεοδώρα Τζάκρη, αλλά και ο κύριος Νίκος Παπάς, προκειμένου έτσι να μπορέσει να δομήσει την ομάδα που θα τον πλαισιώσει. Είχε και συνάντηση με τον υποψήφιο Περιφερειάρχη Αττικής, τον κύριο Γιώργο Ιωακιμίδη, τον οποίο έφερε και στην αίθουσα των κοινοβουλευτικών συντακτών, δηλώνοντας μας πως τον υποστηρίζει θερμά και μάλιστα βρέθηκαν μαζί και στο γραφείο του κύριου Ιωακιμίδη στο κέντρο της Αθήνας κατά τη διάρκεια του μεσημεριού. Να σου πω τώρα ότι σε ό,τι αφορά το ζήτημα ενός γραφείου που έχει ζητήσει ο κύριος Κασελάκης να υπάρχει εδώ για αυτόν στη Βουλή, σύμφωνα με πληροφορίες από το Προεδρείο, θα υπάρξει ένα γραφείο για αυτόν, γίνονται συζητήσεις. Ωστόσο, θα υπάρξουν, από ό,τι γνωρίζουμε, χωροταξικές αλλαγές στο ισόγειο, καθώς υπάρχει μεγάλη στενότητα στο ισόγειο του Κοινοβουλίου. Εκεί δηλαδή που βρίσκεται και το γραφείο του Αρχηγού της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης. Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη.